Στο Skype, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στον κύριο Σκαρπάρη. Γεια σας, κύριε Σκαρπάρη, καλημέρα σας. Καλημέρα, αγαπητή Κατερίνα. Λοιπόν, έχουμε ένα μήνυμα να δώσουμε στους συνταξιούχους μας. Σας παρακαλώ να το δώσουμε. Σε ό,τι αφορά την να υποβάλουν την αίτησή τους για την μικρή επιταγή, έτσι δεν είναι? Ναι, υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός συνταξιούχων που μέχρι σήμερα δεν έχουν καταφέρει, δεν έχουν ενημερωθεί σωστά για να μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους. Υπάρχουν βεβαίως και παλιοί συνταξιούχοι, υπάρχουν και νέοι που γίνονται στην πορεία και τα εισοδήματα τους είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Το όριο της φτώχειας, όπως είναι καθορισμένο σήμερα, στην περίπτωση του ενός ατόμου, πρέπει να έχει εισοδήματα κάτω από τα 794 ευρώ το μήνα για να μπορεί να υποβάλει την αίτησή του στην περίπτωση του ενός ατόμου, ενώ στην περίπτωση του ανδρογίνου είναι τα 1.191 ευρώ το μήνα ή 15.486 ευρώ το χρόνο. Όσοι έχουν τέτοια εισοδήματα και δεν παίρνουν τη μικρή επιταγή, τους καλούμε να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για να πάρουν τη μικρή επιταγή, το μικρό check-in, όπως το έχει συνηθίσει στην Κύπρο ο κόσμος, το οποίο μικρό check-in ξεκινά από μερικά ευρώ και φτάνει το πιο πολύ ποσό κατά μήνα είναι 220 ευρώ. Το 220 ευρώ το παίρνουν όσοι παίρνουν τις πολύ πολύ χαμηλές συντάξεις. Μάλιστα. Που η πιο χαμηλή σύνταξη σήμερα είναι 359 ευρώ στην περίπτωση της κατώτατης από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενώ η πιο χαμηλή σύνταξη είναι η κοινωνική σύνταξη, η σύνταξη της Βοηράς, που είναι 342 ευρώ το μήνα. Βεβαίως, ο τρόπος υπολογισμού λαμβάνει υπόψη το συνολικό εισόδημα της οικογένειας. Γι' αυτό πιθανόν κάποιος να παίρνει την πιο χαμηλή σύνταξη, αλλά το έτερο ίμιση το άλλον άτομο στην οικογένεια να παίρνει ψηλή σύνταξη. Στην τέτοια περίπτωση η μικρή επιταγή θα είναι πιο μικρή ή ενδεχομένως να μην δικαιούται καθόλου αν ξεπερνά το οικογενειακό εισόδημα το ποσό που έχω αναφέρει προηγουμένως. Μάλιστα.